Λέγομαι Μάρθα Αντωνίας Μέρλα και είμαι υποψήφια Δημοτικής Σύμβουλος με το Συνδυασμό Πρωτεύουσα Δύναμη της Ελένης Αλφαίρη. Είμαι φιλόλογος και ειδική παιδαγωγός και τα τελευταία χρόνια εργάζομαι στη δημόσια εκπαίδευση. Ως ειδική παιδαγωγός έχω τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ασχοληθώ και να εργαστώ με παιδιά και ενήλικες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και έτσι έγινα και εθελόντρια στο ΚΕΦΙΑΠ Καλαμάτας και έκανα και την πρακτική μου σε ενήλικα παιδί με αυτισμό. Ο συνδυασμός μας Πρωτεύουσα Δύναμη στα πλαίσια των περιοδιών μας επισκέφθηκε το ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με αναπηρία και συστεγάζεται με το ΚΕΦΙΑΠ Καλαμάτας. Και αυτό γιατί ως Δημοτική Αρχή έχουμε ως όραμα την προώθηση και τη δημιουργία δομών υποστήριξης για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έτσι, το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Καλαμάτας μέχρι σήμερα εξυπηρετεί 50 ωφελούμενους και λειτουργεί 11 μήνες το χρόνο. Τι γίνεται όμως όταν υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν να επωφεληθούν από το κέντρο, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για περισσότερα άτομα και οι αιτήσεις μένουν στο σιρτάρι? Εμείς ενισχύουμε και ενθαρρύνουμε να υλοποιηθεί άμεσα η προβλεπόμενη εξαγγελία, ενός δηλαδή στρατηγίου για τα ΑΜΕΑ, στο Ανατολικό Κέντρο σε δημόσιο κτίριο εμβαδού 300 τετραγωνικών μέτρων, όπως έχει δεσμευτεί η Δημοτική Αρχή και όπως είναι η επιθυμία όλων των συλλόγων. Αυτό θα δημιουργούσε και πρωινά τμήματα, θα εξυπηρετούσε όλα τα ΑΜΕΑ και θα άνοιγε και νέες θέσεις εργασίας για τους νέους. Η πρόσβαση στο κέντρο θα πρέπει να είναι καθολική και εμείς, σαν Δημοτική Αρχή, θα διεκδικήσουμε ένα οχταθέσιο όχημα για να γίνεται η μετακίνηση των ατόμων πιο γρήγορη, ασφαλής και με λιγότερο κόστος. Είναι σημαντικό επίσης να επισημανθεί ότι στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ δεν υπάρχει περιορισμός ηλικίας, ενώ στα ΚΔΑΠ οι ηλικίες κυμαίνονται από 5 έως 12. Εμείς λοιπόν προτείνουμε τη δημιουργία δομών που θα απασχολούν τα παιδιά μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Και αυτό γιατί τα κέντρα αυτά, μέσω της δημιουργικής απασχόλησης, βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και να αποκτήσουν επαγγελματικό προσανατολισμό. Εμείς θα διεκδικήσουμε, σαν Δημοτική Αρχή, σταθερή απασχόληση των ατόμων που εργάζονται εκεί για την ομαλή λειτουργία των κέντρων. Τέλος, θα μεριμνήσουμε και για τη λειτουργία ενός κέντρου φιλοξενίας, στο οποίο θα φιλοξενούνται αυτά τα παιδιά όταν δεν έχουν στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον. Αρμόδιο βέβαια για την ίδρυση και για την άδεια λειτουργίας των ΚΔΑΠ είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δικαιούχος του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής είναι η ΕΕΤΑ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και από τους Εθνικούς Πόρους. Ως Δημοτική λοιπόν Αρχή θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε κάθε διαθέσιμο πόρο. Εσείς γιατί επιλέξατε να κατέβετε με την Ελένη Αλφαίρη? Τι ήταν αυτό, μια νέα κοπέλα επιστήμονα σας κέντρισε το ενδιαφέρον να ασχοληθείτε με την πολιτική? Η Ελένη Αλφαίρη είναι η υποψήφια η οποία έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία από όλους, έχει ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση τόσα χρόνια και μας εκπέμπει εμπιστοσύνη και θεωρώ ότι μπορεί να τα καταφέρει. Είναι άνθρωπος δηλαδή που μπορεί να αναλάβει το Δήμο ακριβώς από την επόμενη μέρα των εκλογών.